Era Sport 101,8. Ντοκιμαντέρ ΑΕΛ Πρωταθλήτρια 1988. Το πρωτάθλημα της περίοδου 1987-1988 ήταν το 21ο που διεξήχθη σε μορφή εθνικής κατηγορίας και το 9ο από καταβολής επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Το κατέκτησε η Λάρισα ή πιο σωστά η ΑΕΛ για πρώτη φορά στην ιστορία της, τερματίζοντας 3 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ. Η ΑΕΛ είχε προπονητή το Γιάτσεκ Μόχ, ενώ στη σύνθεσή της υπήρχαν παίκτες όπως ο Βασίλης Καραπιάλης και ο αείμνηστος Γιώργος Μιτσιμπόνας. Ήταν η πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής κατάκτηση του πρωταθλήματος από επαρχιακή ομάδα. Για να γίνει όμως η στέψη, έπρεπε η ομάδα να περάσει ένα τελευταίο εμπόδιο, όχι αγωνιστικό. Προς το τέλος του πρωταθλήματος, λοιπόν, σε έλεγχο ντόπινγκ, μετά από αγώνα της ομάδας με τον Παναθηναϊκό, βρέθηκε θετικός ο ποδοσφαιριστής Γιώργη Τσίγκοφ στην αντιβυχική ουσία κοδεΐνη. Το αποτέλεσμα ήταν να τιμωρηθεί η Λάρισα με αφαίρεση 4 βαθμών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε λαϊκή εξέγερση στην πόλη της Λάρισας, με τους οπαδούς της τοπικής ομάδας να προχωρούν σε αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού και της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας Θεσσαλονίκης, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα στις συγκοινωνίες. Μετά από αρκετές μέρες αναταραχών, όπου οι Λαρισαίοι συγκρούονταν με την αστυνομία του Νίκονα Αρκουδαία, τη λύση έδωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σύφης Βαλιράκης. Με παρέμβασή του, στις 21 Μαρτίου 1988, άλλαξε το άρθρο 32 του ΚΑΠ και εναρμονίστηκε με την ισχύουσα νομοθεσία όλων των χωρών μελών της UEFA, σύμφωνα με το οποίο η ομάδα δεν φέρει ευθύνη και δεν τιμωρείται σε περίπτωση ντοπαρισμένου παίκτη της. Αυτή η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα από τη μία να τιμωρηθεί ο Τσίγκοφ, από την άλλη όμως οι βαθμοί να επιστραφούν και να έρθει η πολυπόθητη κατάκτηση του τίτλου. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ήταν 1η Μαΐου 1988, όταν ο αείμνηστος Γιώργος Μιτσιμπόνας πέτυχε τον γκολ του Αλκαζάρ στο 87ο λεπτό με αντίπαλο τον Ηρακλή και έδωσε το πρωτάθλημα στη Λάρισα. Τότε έσπασε το κατεστημένο και έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που κατακτούσε πρωτάθλημα Ελλάδας. Μπάλα κόβεται προς το παρόν, επανέρχεται με το σουτ του Μιτσιμπόνα και είναι το 1-0 για την ομάδα της Λάρισας. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Μιτσιμπόνα 2 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Μετά από την κόντρα, ο Μιτσιμπόνας με ένα εκπληκτικό γυριστό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γκιζέλη και έτσι γίνεται το Λάρισα Ηρακλής 1-0. Και βλέπετε βέβαια, κυρίες και κύριοι, το τι γίνεται εδώ στο Αλκαζάρ. Έναυσμα για τους πανηγυρισμούς. Η Λάρισα, κυρίες και κύριοι, είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδας. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος ακολούθησε μεγάλη αποδοχή από τον τύπο και τον φίλαθλο κόσμο, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώθηκε στις εφημερίδες της εποχής. Στη νίκη της Λάρισας από του Ηρακλή, που της χάρισε και τον πρώτο τίτλο της πρωταθλήτριας, καθώς και στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, αναφέρονται οι βασικοί τίτλοι του σημερινού αθλητικού αθηναϊκού τύπου. Να δούμε τις εφημερίδες αναλυτικά. Ο φίλαθλος της Δευτέρας αναφέρει: «Άρατε πύλας, έγινε η Λάρισα πρωταθλήτρια». Το φως της Δευτέρας τονίζει: «Η Λάρισα πρωταθλήτρια και καμάρι όλης της Ελλάδας». Και να περάσουμε στον πολιτικό τύπο. Η απογευματινή γράφει: «Παραλήρημα, χαρά και ευτυχία στη Λάρισα». Η αυριανή αναφέρει: «Μέθησαν με σαμπάνιες με το πρώτο τους πρωτάθλημα. Τρελό πανηγύρι στήθηκε στη Λάρισα που νίκησε 1-0 τον Ηρακλή». Η βραδινή τονίζει: «Έγραψαν ιστορία. Έσπασαν το κατεστημένο οι κένταυροι της Θεσσαλίας. Φλέγεται η ουρά της βαθμολογίας». Το Έθνος γράφει στο κύριο θέμα των αθλητικών σελίδων του: «Γύρισε ο τροχός. Η Λάρισα έγραψε ιστορία. Έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα με τίτλο». Οι 24 ώρες αναφέρουν:
Πρωταθλήτρια. Πήρε φωτιά η Θεσσαλία για τη Βασίλισσα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας, μια επαρχιακή ομάδα παίρνει τον τίτλο. Η Ελεύθερη Ώρα τονίζει στην πρώτη σελίδα της. Η κυρία της Θεσσαλίας από χθες πρωταθλήτρια του ελληνικού φούτμπολ. Έσπασε το φράγμα των μεγάλων και άνοιξε νέα εποχή. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει «Άξια». Καίγεται η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας. Από χθες πρωταθλήτρια η Λάρισα. Η Ελευθεροτυπία αναφέρει «Η επαρχία πρωταθλήτρια. Ιστορική στροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από 60 χρόνια». Η πρώτη τονίζει «Τους χάλασε στην πιάτσα. Η βασίλισσα της Θεσσαλίας ελπίδα για ολόκληρη την επαρχία». Η Μεσημβρινή γράφει στο βασικό θέμα των αθλητικών σελίδων της «Λάρισα και Πάσης Ελλάδος». Και τέλος τα νέα αναφέρουν «Πήρε τίτλο, έδιωξε γκμόχ». Το 1988 η Λάρισα ήταν μια ομάδα μοντέλο. Είχε χτιστεί με επιμονή και υπομονή πάνω στα ταλέντα που τότε έβγαζε εν αυθονία ο Θεσσαλικός Κάμπος. Η μόνιμη Θεσσαλή που είχε στο ρόστερ της ΙΑΕΛ ήταν ο Σεραίος τερματοφύλακας Χρήστος Μιχαήλ, ο Καμερουνέζος Μουλά Μπακανιέμπα και ο Βούλγαρος Γιώργη Τσίγκοφ. Όταν την εποχή εκείνη οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες της Αθήνας αναζητούσαν τους αστέρες τους στα πέρατα της γης, η Λάρισα είχε στη δύναμή της παίκτες με το ταλέντο και την αγάπη για τη φανέλα, όπως οι Βαλαόρας, Καραπιάλης, Ζιώγας, Κυριλίδης, Αγορογιάννης, Κολομητρούσης, Γκαλίτσιος, Μιτσιμπόνας, Βουτηρίτσας, Τσιόλης, Αλεξούλης, Αθανασίου. Ο Κάμπος ζούσε ιστορικές στιγμές σε σημείο που μικροί, μεγάλοι, νοικοκυρές και άνθρωποι μεγάλης ηλικία ήξεραν τους παίχτες που τους οδηγούσαν στον θρίαμβο, όπως ο μικρός Αλέξανδρος τότε που αναφέρει στην κάμερα όλη την ενδεκάδα της ΑΕΛ. Με λένε Αλέξανδρο, ένα Μιχαήλ, δύο Αγορογιάννης, τρία Κολομητρούσης, τέσσερα Μιτσιμπόνας, πέντε Γκαλίτσος, έξι Βουτυρίτσας, εφτά Αλεξούλης, οκτώ Τσιόλης, εννιά Ζιώγας, 10 Καραπιάλης, 11 Βαλόρας. Επιπλέον διέθετε έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Γιάτσεκ Μόχ, ο οποίος το 1978 είχε οδηγήσει την Εθνική Πολωνία στο Μουντιάλ της Αργεντινής και μετανάστευσε στην Ελλάδα με πρωτοποριακές ιδέες στο κεφάλι του. Σε εκείνο το μάτς με τον Ηρακλή, ο Γκμόχ δεν πανηγύρισε με τους παίκτες, καθώς ήδη είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό του Κοσκοτά και πριν το τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, απολύθηκε. Πρώτο σκόρερ της ομάδας αναδείχθηκε ο Μιχάλης Γιώγας με 16 γκολ. Όμως πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος ήταν ο Χένρικ Νίλσεν, ο Δανός της ΑΕΚ, με 21. Ο Γιώγας είχε τις περισσότερες συμμετοχές μαζί με τον Βασίλη Καραπιάλη, αφού δεν έχασαν κανένα μάτς. Η Λάρισα έπαιξε επί της ουσίας 15 χρόνια νωρίτερα από τις άλλες ελληνικές ομάδες τον Ρόμβο στη μεσαία γραμμή, με τον Αλεξούλη σε ρόλο αμυντικού χαφ, τους Μπουτηρίτσα Τσιόλη να ανεβοκατεβαίνουν τις δύο πλευρές και ευτελικό μέσω τον Καραπιάλη. Ο προπονητής πλέον και βασικός στέλεχος της ομάδας Σάκης Τσιόλης θυμάται. Ήταν μια συνέχεια από την δεκαετία του 80-81. Η Λάρισα έδειξε τα στοιχεία της και με το κύπελλο Ελλάδος και άλλους δύο τελικούς ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έδειξε ότι είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ ανταγωνιστική και ακόμα για τις πρώτες θέσεις. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε, νομίζω πιο όρημα από ποτέ. Ήταν αυτή που έγινε το 87-88 και πιστεύω ότι πήραμε το πρωτάθλημα δίκαια. Αλλά για να γίνει αυτό, όπως σου λέω και πριν, υπήρχαν 6-7 χρόνια πιο πριν οι ενδείξεις ότι η ομάδα αυτή δημιουργείται κάτι πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Πόσο απογοητευτικό ήταν όταν μάθατε για την τιμωρία του Τσίγκοφ, τους μείον 4 κτλ. Το σημαντικό σε αυτό ήταν ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά, γιατί εμείς από την πλευρά μας ήταν αγωνιστικά οι βαθμοί που πήραμε, τους πήραν τα κάθαρα. Δεν υπήρχε θέμα κανένα. Σίγουρα υπήρξε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση και κυρίως αυτό που κυριάρχησε ήταν η αδικία, δηλαδή το αίσθημα της αδικίας. Πράξαν έτσι όπως έπρεπε να πράξουν την ευθύνη τους και αποδόθηκε δικαιοσύνη. Ξέρεις ποιο ήταν το μεγαλύτερο μέσα σε αυτή την υπόθεση. Ο Θεός παίκτης είχε κάνει 2-3 συμμετοχές το 89-90, δεν είναι κάτι που ήταν πολύ ωραίο αυτή η ιστορία. Αλλά μετά από εκεί αυτό που είπε ήταν συντριμμένο και το παιδί, σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θέλω να σου πω ότι από τότε δεν ξανασκοτωθεί, πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα έφυγε για το τηλέφωνο. Η άλλη λίγο έλειψε να κάνει και τον double εκείνη τη χρονιά. Στο κύπελο έφτασε στα ημιτελικά, αλλά αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό, τελικό νικητή στο θεσμό. Οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες και στις 24 Οκτώβου 1988 για το Super Cup, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στο μάτς αυτό, που όμως έγινε στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Βασίλης Καραπιάλης ήταν η μεγαλύτερη αποκάλυψη, σύμφωνα και με την καριέρα που ακολούθησε αργότερα. Πόσο εύκολο ήταν όμως τότε να διαχειριστεί την πρωτιά, ο Μιχάλης Γιώγας, που μάτωσε τα δίχτυα των αντίπαλων ομάδων, μας μιλά για το μεγαλείο της ομάδας. Πολύ σημαντικό γεγονός είναι το γεγονός πως αυτή η ομάδα χτιζόταν για πολλά χρόνια και οι προσθήκες κάθε χρόνο ήταν 1-2 άτομα. Μπήκε ο Κολομητρούς, μπήκε ο Καραπιάλης, αλλά σε βάθος χρόνου
Εμείς ήμασταν παιδιά τα οποία γνωριζόμασταν τότε και από την μεικτή Λάρισα, δηλαδή από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ομού Λάρισας. Και πηγαίνανε κάθε χρόνο, υποτίθεται, στη Λάρισα οι καλύτεροι. Και ο κορμός αυτός ήταν ένας κορμός, θα έλεγα, εξαετίας-εφταετίας. Και με αποκορύφωμα εκείνη τη χρονιά, έτσι, πέρα από το γεγονός ότι είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή και καλή διοίκηση, είχαμε και, θεωρώ, έναν από τους κορυφαίους προπονητές. Σαν επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας, ήρθε η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν που ήταν δύσκολη η προσπάθεια συνολικά της ΑΕΛ για εσάς? Πόσο δύσκολο ήταν που βγήκατε πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα? Να σας πω, πέρα από το γεγονός, γιατί ξέρετε, όταν είσαι στον 18 και 19 γκολ με μια ομάδα επαρχιακή, ισοδυναμούν με 40-50 γκολ σε μια ομάδα του ΠΟΚ. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν ερχόταν, και ακόμα και τώρα, έτσι, όταν ερχόταν, ας πούμε, η Δοξαδράμας, έτσι, ή η Βέρεια ή ο Πανιώνιος μέσα στην Λάρισα, λέγανε ότι μπορούμε να πάρουμε, ας πούμε, ένα σκορ 0-0 ή ένα αποτέλεσμα 0-0 ή στο σκορ, ας πούμε, 1-0. Όταν αυτές οι ομάδες πηγαίνανε, υποτίθεται, μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, έτσι, του Καρέσκα, Φιλαδέλφια, τότε, έτσι, ή της Καλοβρέζα, πολλές φορές υπήρχε και ο κίνδυνος του διασυρμού. Και το γκολ, ξέρετε ότι είναι και ταλέντο, είναι χάρισμα, φυσικά μπορείς να το βελτιώσεις, αλλά πάνω απ' όλα θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το χάρισμα το να είσαι σκόρερ. Εγώ έβγαινα κάθε χρόνο στο αεροτεχνικό στη Λάρισα πρώτο σκόρερ τότε. Με αποκορύφωμα σε δύο παιχνίδια. Είχα βάλει στο ένα μάτς 9 γκολ και στο άλλο μάτς 11 γκολ. Ισχύει ότι ο Γκμόχ τότε έφερε, ας πούμε, πρωτοποριακά πράγματα για τα δεδομένα της εποχής, συστήματα, τακτικές κλπ? Βέβαια, ακούστε να σας πω. Ο κύριος Γκμόχ, δουλεύοντας τότε στην Εθνική Πολωνία με τον κύριο Γκόσκι, αυτό που είχαν αυτοί λέγανε τότε ότι είχαν τράπεζα πληροφοριών. Τι ήταν η τράπεζα πληροφοριών? Ήταν αυτό το αργότερα, έτσι, το σημερινό, ας πούμε, η κατασκοπία, το βίντεο, έτσι, η ανάλυση του αντιπάλου, όλα αυτά τα συστήματα και τακτικές. Αυτός το έφερε αυτό και έβαλε, ο κ. Γκμόχ έβαλε, θεωρώ ότι ήταν ο πρώτος προπονητής στην Ελλάδα ο οποίος έφερε τις πλειομετρικές, έτσι, και τα βάρη που έβαλε στην προπόνηση. Όταν πολλές φορές, ξέρετε, ακόμα και σήμερα, είναι φιλεγόμενο αυτό το εάν και κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί τα βάρη να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές και οι πλειομετρικές. Αλλά όμως θυμάμαι τότε, έτσι, κάτι χαρακτηριστικό θα σας πω, που μας έκανε τα κουτιά με τις πλειομετρικές και πολλοί λέγανε τότε, θυμίζει αυτό Περιστερώνα, γιατί δεν γνωρίζανε, ας πούμε, τι σημαίνει, έτσι, τι είναι τα κουτιά και πόσο βοηθάνε οι πλειομετρικές ασκήσεις, έτσι, κάνοντας όλα αυτά τους ποδοσφαιριστές. Ναι, θεωρώ ότι έφερε πρωτοποριακές μεθόδους και τον κατατάσσω εγώ προσωπικά στους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης. Εκείνη την εποχή ακούγονταν στα γήπεδα πολλά συνθήματα για την ΑΕΛ. Ένα από τα χαρακτηριστικά ήταν και το «Ήρθε η ώρα» του Γιάννη Βαλαόρα. Τι έχει να πει ο ίδιος γι' αυτό? Αυτό το σύνθημα είχε βγει το 1981-82 μάλλον, με λεωφόρο. Όταν 13.000 κόσμος ασχολείται με το όνομά σου και δεν έλεγαν αυτό, το σύνθημα οι Παναθηναϊκοί τότε, έλεγαν μια βρυσιά στην αρχή της ώρας μας κάνει ο Βαλαόρας. Μετά από δύο λεπτά, είχα βάλει ένα γκολ στο Βασιλάκι του Κωνσταντίνου και ήταν 0-1. Έγινε το 0-1 και μετά πετάχτηκαν οι δικοί μας ηρολοχίτες και είπανε ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Και από τότε έχει μείνει εκείνο το σύνθημα. Εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαμε τι είχαμε κάνει. Όταν σταματήσαμε μετά να παίζουμε ποδόσφαιρο, εντάξει, μετά καταλάβαμε τι άθλο είχαμε κάνει σαν επαρχιακή ομάδα. Χαρήκαμε που πήραμε το πρωτάθλημα, αλλά όταν σταματάς κάπου να παίζεις αυτό το ποδόσφαιρο, μεγαλώσεις και σταματάς, πότε καταλαβαίνεις τι είχες κάνει σαν επαρχιακή ομάδα.